Public School. Συνεχίζουμε στις ασκήσεις του λάθους, από σελίδα 70, από επαναληπτικές ασκήσεις τρίτου κεφαλαίου. Για να δούμε. Η 8η πρόταση που μας λέει είναι ότι το γινόμενο των 2 τρίτα και 3 τέταρτα ισούται με ένα δεύτερο. Αυτό είναι σωστό ή λάθος? Για να δούμε. Έχουμε γινόμενο 2 τρίτα επί 3 τέταρτα. Έχουμε πει ότι σε γινόμενο κλασμάτων, ο αριθμητής του κλάσματος που προκύπτει είναι το γινόμενο των αριθμητών των δύο κλασμάτων, δηλαδή 2 επί 3, και ο παρανομαστής είναι το γινόμενο των παρανομαστών των δύο κλασμάτων. 3 λοιπόν επί 4. Αλλά εδώ τι παρατηρούμε? Εδώ παρατηρούμε ότι γίνονται κάποιες απλοποιήσεις. Το 3 με το 3 φεύγουν, απλοποιούνται, ή αλλιώς 3 δια 3 μας δίνει τη μονάδα. Και εδώ τι έχουμε? Έχουμε 2, μας μένει 2 τέταρτα. Αλλά και αυτό απλοποιείται, γιατί αν διαιρέσουμε αριθμητική παρανομαστή με 2, τι θα έχουμε? Το 2 στον εαυτό του χωράει μία φορά, στο 4 χωράει 2. Επομένως προκύπτει το κλάσμα 1 δεύτερο. Άρα η πρόταση 8 είναι σωστή. Βάζουμε ένα χ στο κουτάκι σωστό. Συνεχίζουμε. Η πρόταση 9 μας λέει ότι αν το α είναι μικρότερο από το β, τότε το κλάσμα α προς β συν 1 είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Για να το δούμε λίγο. Έχουμε ότι το α είναι μικρότερο του β. Εδώ έχουμε για αριθμητή το α, ωραία, αλλά για παρονομαστή έχουμε το β συν 1. Το β συν 1 όμως είναι μεγαλύτερο από το β. Δηλαδή εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε και να γράψουμε ότι το α είναι μικρότερο από το β είναι μικρότερο από το β συν 1, αφού στο β έχουμε προσθέσει μία μονάδα. Επομένως, εδώ τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι ο παρανομαστής, το β συν 1, ο παρανομαστής λοιπόν είναι μεγαλύτερος του α. Το β συν 1 λοιπόν είναι μεγαλύτερο του α. Επομένως, αν εμείς τώρα, ή μάλλον, και να μην το γράψουμε έτσι, να το αφήσουμε όπως είναι. Αν δηλαδή εμείς απλά γράψουμε ότι το α είναι μικρότερο από το β συν 1, τι θέλουμε? Θέλουμε να αποδείξουμε, να δούμε μάλλον αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 1 ή μικρότερο. Με πρώτη μόνο σκέψη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ο παρανομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή. Επομένως, αυτό το κλάσμα είναι μικρότερο της μονάδας. Αυτό μπορούμε να το δούμε και εδώ. Αν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη αυτής της ανισότητας με το β συν 1, τι θα προκύψει? Ότι το α προς β συν 1 είναι μικρότερο από το β συν 1 προς β συν 1. Αλλά το β συν 1 προς β συν 1 τι μας δίνει? Μας δίνει τη μονάδα. Επομένως προκύπτει ότι το α προς β συν 1 είναι μικρότερο της μονάδας. Επομένως εδώ τι θα βάλουμε? Ένα χ στο κουτάκι του λάθους. Αυτό είπαμε, το συμπεραίνουμε και κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε την ανισότητα, μόνο και μόνο βλέποντας ότι ο παρανομαστής είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητή. Ωραία. Επομένως, συνεχίζουμε. Η 10η πρόταση μας λέει ότι έχουμε εδώ κάποιες ισότητες, ότι το 5/8 ισούται με 625 χιλιοστά, ισούται με 35 προς 56, ισούται με 1250 προς 2000 και είναι και ίσο με το 0,625. Ωραία, εμείς τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι κάθε κλάσμα εκφράζει μία διαίρεση. Επομένως, αν βρούμε εδώ με τι ισούται το 5/8, τι θα έχουμε? Θα έχουμε ότι αυτό ισούται με τη διαίρεση 5/8, τον οποίο αν τι κάνουμε θα μας δώσει αποτέλεσμα 0,625. Επομένως, σίγουρα αυτό το κλάσμα είναι ίσο με αυτό εδώ, με 0,625. Για να δούμε για τα υπόλοιπα. Μετά μας δίνει το 625 προς 1000. Έχουμε ένα δεκαδικό κλάσμα. Πώς έχουμε πει ότι ένα δεκαδικό κλάσμα το κάνουμε δεκαδικό αριθμό? Γράφουμε τον αριθμητή όπως είναι και μετράμε δεκαδικά ψηφία όσο και τα μηδενικά του παρανομαστή. 1, 2, 3. 1, λοιπόν, 2, 3. Προκύπτει λοιπόν ότι και το 625 προς 1000 είναι ίσο με 0,625. Άρα και αυτό είναι ίσο με αυτό και συνεπώς με το πρώτο αυτό κλάσμα. Για να δούμε για τα άλλα δύο. Έχουμε το 35 προς 56. Έχουμε λοιπόν το κλάσμα 35 προς 56. Εδώ, αν παρατηρήσουμε,
τι μπορούμε να δούμε, ότι αν διαιρέσουμε, αν απλοποιήσουμε μάλλον αυτό το κλάσμα, δηλαδή το διαιρέσουμε και αριθμητή και παρανομαστή με το 7, τι θα προκύψει. Το 35 δια 7 λοιπόν και 56 δια 7. Απλοποιώντας αυτό το κλάσμα, τι θα έχουμε. 35 δια 7 θα μας δώσει 5, γιατί 5 7 μας κάνει 35 και 56 δια 7 θα μας δώσει 8. Προκύπτει δηλαδή ότι αν απλοποιήσουμε το 35 56, θα προκύψει το κλάσμα 5 8. Επομένως, αυτό το κλάσμα είναι ίσο με αυτό, δηλαδή ίσο με 0,625, δηλαδή ίσο και με το δεύτερο κλάσμα. Μας μένει λοιπόν να αποδείξουμε ότι και το 1250 προς 2000 ισούται με τα υπόλοιπα. Για να το δούμε λίγο αυτό. Έχουμε το κλάσμα 1250 προς 2000. Και αυτό το κλάσμα παίρνει και αυτό απλοποίηση. Μπορούμε να διαιρέσουμε και αριθμητή και παρανομαστή με το 2. Για να δούμε τι θα προκύψει. Αν κάνουμε τη διαίρεση 1250 δια 2, θα μας προκύψει το 625. Και αν διαιρέσουμε το 2000 δια 2, θα προκύψει ο αριθμός 1000. Επομένως, βρήκαμε ότι αυτό εδώ το κλάσμα είναι ίσο με το δεύτερο κλάσμα. Επομένως, αυτή εδώ η ισότητα που μας δίνει το 10ο ερώτημα είναι σωστή. Βάζουμε λοιπόν ένα χ στο κουτάκι του σωστού. Για να δούμε στο 11ο ερώτημα. Έχουμε ότι 2 και 1 δέκατο και 3 εκατοστά και 45 χιλιοστά ισούται με το 2,175. Για να κάνουμε λοιπόν αυτήν εδώ την πράξη, για να δούμε τι θα μας βγει. Έχουμε 2 συν 1 δέκατο συν 3 εκατοστά συν 45 χιλιοστά. Το οποίο με τι θα ισούται. Το 2 το αφήνουμε όπως έχει και θα κάνουμε τα δεκαδικά κλάσματα, δεκαδικούς αριθμούς. Το 1 δέκατο είναι το 0,1. Συν, για να βρούμε τώρα το 3 προς 100, τι θα κάνουμε. Θα γράψουμε εδώ τον αριθμό 3 και θα μετρήσουμε δεκαδικά ψηφία όσα και τα μηδενικά του παρανομαστή. 1 λοιπόν, 2 μηδενικά. Άρα το κόμμα θα είναι εδώ και προκύπτει ο αριθμός 0,03. Και για το τελευταίο κλάσμα, το 45 χιλιοστά, θα προκύψει ο δεκαδικός αριθμός 0,045. Γράφουμε τον αριθμητή όπως έχει το 45 και μετράμε 1, 2, 3 δεκαδικά ψηφία, όσο και τα ψηφία του παρανομαστή του δεκαδικού κλάσματος. Επομένως, τώρα έχουμε να κάνουμε την πρόσθεση 2, 0,1. Το 2 μπορούμε να το γράψουμε σαν 2,0, έτσι. Και τι έχουμε πει όταν κάνουμε πρόσθεση, προσέχουμε υποδιαστολή να είναι στην ίδια στήλη. Το ένα δηλαδή να είναι κάτω από το άλλο. Μετά θα μπει το 0,03. Και μετά το 0,045. Επομένως, τώρα αν κάνουμε αυτή την πρόσθεση, θα έχουμε 5, 4 και 3, 7, 1, κατεβάζουμε το κόμμα και 2. Προκύπτει δηλαδή 2,175. Αυτό δηλαδή που μας λέει η πρόταση 11. Άρα, βάζουμε χ στο κουτάκι του σωστού. Συνεχίζουμε. Η πρόταση 12 μας λέει ότι οι αριθμοί 7,2 και 5,36 είναι αντίστροφοι. Για να δούμε. Έχουμε πει ότι δύο αριθμοί, δύο κλάσματα είναι αντίστροφα. Όταν λοιπόν έχουν, ας πούμε, το πρώτο κλάσμα είναι το α προς β και το αντίστροφο του θα είναι αυτό το οποίο θα έχει για αριθμητή τον παρανομαστή του, θα έχει δηλαδή το β και για παρανομαστή τον αριθμητή του. Θα έχει δηλαδή το α. Αυτά τα δύο κλάσματα είναι αντίστροφα. Ωραία. Για να δούμε, το 7,2 μπορούμε εμείς να το γράψουμε σε μορφή κλάσματος. Το 7,2 μπορούμε εμείς να το γράψουμε, έχουμε πει, ως δεκαδικό κλάσμα. Γράφουμε λοιπόν τον αριθμό χωρίς το κόμμα, 72 δηλαδή στον αριθμητή, και στο προνομαστή γράφουμε τη μονάδα και όσα μηδενικά, όσα και τα δεκαδικά ψηφία του δεκαδικού αριθμού. Τα δεκαδικά ψηφία αυτού του δεκαδικού αριθμού είναι 1. Επομένως, αυτό γράφεται 72 δέκατα. Και αν εμείς τώρα απλοποιήσουμε αυτό το κλάσμα, διαιρέσουμε δηλαδή και αριθμητή και παρονομαστή με το 2, για να δούμε τι θα προκύψει. 72 δια 2 θα μας κάνει 36 και 10 δια 2 θα μας κάνει 5. Επομένως, τι έχουμε εδώ. Έχουμε ότι το 5,36 είναι αντίστροφο με το 36,5, το οποίο είναι σωστό. Το είπαμε εδώ. Αυτά είναι δύο αντίστροφα κλάσματα. Έτσι ορίζονται δύο αντίστροφα κλάσματα. Επομένως, εδώ τι απαντάμε. Απαντάμε ότι και η πρόταση 12
είναι σωστή. Για να δούμε η πρόταση 13. Ο αριθμός λέει 52 έβδομα είναι δεκαδικό κλάσμα. Μα έχουμε πει ότι ένα κλάσμα είναι δεκαδικό όταν εδώ στον παρονομαστή του έχει μία δύναμη του 10. Έχει δηλαδή τον αριθμό 10, 100, 1000 κτλ. Μόνο τότε ένα κλάσμα λέγεται δεκαδικό, όταν ο παρονομαστής του είναι μία δύναμη του 10. Επομένως, εδώ απαντάμε ότι η 13 πρόταση είναι λάθος. Και τέλος, μας λέει να πούμε αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η ανισότητα. Το 149 προς 231 είναι μεγαλύτερο του 267 προς 452. Για να δούμε λίγο εμείς τι έχουμε πει. Έχουμε το 149 προς 231 να είναι μεγαλύτερο του 267 προς 452. Έχουμε πει εμείς ότι κάθε κλάσμα εκφράζει μία διαίρεση. Αν λοιπόν διαιρέσουμε το 149, κάνουμε τη διαίρεση 149 δια 231, θα προκύψει περίπου 0,645. Και αν κάνουμε τη διαίρεση 267 δια 452, θα προκύψει το 0,59. Περίπου αυτά, έτσι, μέσα στην εγκυλοποίηση. Γιατί αυτές οι δύο διαιρέσεις δεν μας δίνουν υπόλοιπο μηδέν, συνεχίζονται επάπειρο. Επομένως, εδώ τι προκύπτουμε, αν θέλουμε εμείς, τι προκύπτει μάλλον, αν θέλουμε εμείς να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο δεκαδικούς αριθμούς, τι έχουμε. Βλέπουμε ότι το ακέραιο μέρος και των δύο δεκαδικών αριθμών είναι το ίδιο, είναι το μηδέν. Ωραία. Τι κάνουμε, συνεχίζουμε, ελέγχουμε τα δεκαδικά ψηφία των δεκαδικών αριθμών. Το πρώτο. Στον πρώτο αριθμό είναι ο αριθμός 6, ενώ στον δεύτερο είναι ο αριθμός, 5. Επομένως, τι λέμε, ότι ο πρώτος δεκαδικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον δεύτερο. Επομένως, η πρόταση 14 είναι σωστή. Βάζουμε ένα χ στο κουτάκι του σωστού.